υποταγή, η φωνή υπερδυναμή, είναι η λαή. Φοιτητική σύλλογη, βρισκόμαστε εδώ πέρα στη σημερινή μας δράση, κινητοποίηση, ενημέρωση του λαού της πόλης για το έγκλημα που πραγματικά αυτή τη στιγμή εκτυλίσσεται σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, σε βάρος των νέων ανθρώπων εκεί πέρα και οι οποίοι πραγματικά σφάζονται από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Έχουμε δει ότι οι αεροπορικές επιδρομές και οι βομβαρδισμοί των τελευταίων ημερών έχουν στερήσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Οι φοιτητικοί σύλλογοι εδώ πέρα ερχόμαστε για να καταδικάσουμε όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το έσχος και τη βαρβαρότητα. Ερχόμαστε και να σταθούμε αλληλέγγυοι στον Παλαιστινιακό λαό, να φέρουμε την ελληνική κυβέρνηση προ των ευθυνών της, που επί της ουσίας δίνει κάλυψη και άλοθη σε όλο αυτό το έγκλημα που εκτυλίσσεται. Και διεκδικούμε εδώ και τώρα να πάψει κάθε συνεργασία του ελληνικού κράτους με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, να προχωρήσει η Ελλάδα άμεσα στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, να ακυρωθεί η συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας με αυτές του Ισραήλ, όπως επίσης και να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών και να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με σύνορα που είχαν οριστεί το 1967. Ζητάμε από την... Ευχαριστούμε βέβαια τους Έλληνες, ειδικά του ΚΚΚ, την ΕΔΙΕΘ, των Συλλόγων των Φοιτητών για τη συμπαράστασή τους στο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, όπως και όλων των Ελλήνων βέβαια. Ζητάμε το σταματημό των βομβαρδισμών, την αναγνώριση των Παλαιστινιακών δικαιωμάτων, την αναγνώριση και την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού ανεξάρτητου κράτους με πρωτεύουσα την Δυτική Ιερουσαλήμ. Είναι αυθαίρετο δικαίωμα των Παλαιστίνιων στο να ζουν ευπρεπώς με ελευθερία και δίκαιο.